Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για, την, για αυτό. Για το περαστικό αυτό. Εκλειβανίδης Χαράλαμπος λέγομαι. Χτες έχει γίνει ένα τραγικό συμβάν, παιδιά, που σχεδόν κάθε μέρα γίνεται αυτό. Εγώ ξεκίνησα με πελάτη για προορισμό τους Αγίους Αναργύρους. Ξεκίνησα, ούτε 5 μέτρα έκανα και ακούω ένα θόρυβο μπαμ με μία λάμψη. Σοκαρίστηκα. Επίσης και η γυναίκα και άρχισε να κλαίει. Βγήκαμε έξω από το σημείο και τα παιδιά, οι συνάδελφοί μου, μου είπανε ότι έφαγα σφαίρα, γιατί εγώ η πρώτη σκέψη μου που ήταν, νόμιζα μήπως χτύπησε κανένα μηχανάκι χωρίς φως και δεν τον έβλεπα. Και ήταν όμως. Τι ώρα έγινε αυτό? Γύρω στις 8 η ώρα το απόγευμα, παιδιά. Στα καλά καθούμενα μου ήρθε αυτή η αδέσποτη σφαίρα. Πήραμε την αστυνομία τηλέφωνο, αμέσως ήρθαν τα παιδιά και βρήκαμε την κάλικα, τη σφαίρα. Και... Εσείς δηλαδή τρομοκρατηθήκατε, νομίζατε ότι χτυπήσατε κάποιον? Μάλιστα, ακριβώς έτσι. Ήταν έντονος ο θόρυβος, δηλαδή είδατε από πού ήρθε η σφαίρα? Όχι, όχι. Μπορείτε να υπολογίσετε. Άκουσα μόνο ένα μπαμ, ένα μπαμ, δυνατό μπαμ, παιδιά, δεν περιγράφεται, και μία λάμψη. Βγήκα έξω και με το που μου λένε τα παιδιά, οι συνάδελφοί μου, ότι ήταν σφαίρα, καλέσαμε την αστυνομία. Και η αστυνομία τη βρήκε. Μετά πήγαμε στο τμήμα και έδωσα κατάθεση. Κατά γνώστη. Αυτά. Ευτυχώς που ζω, παιδιά. Γιατί είναι 7 πόντους από το σημείο, από το τζάμι. Σε αυτό εδώ το σημείο, λοιπόν, δεχτήκατε τη σφαίρα. Άμα ήταν λίγο πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά, ένα τσάκ να καθυστερούσε να πάρω τη στροφή, θα περνάγε μέσα και αυτή τη στιγμή δεν θα μιλάγαμε μαζί. Έχω Άγιο. Και αυτό μου είπαν και οι αστυνομικοί και από την ασφάλεια. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερός, παιδιά. Να είστε καλά.